πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι και πλατείες ευρωπαϊκών πόλεων το Σάββατο από διαδηλωτές υπέρ του Ισραήλ, αλλά και άλλους που τάσσονται στο πλευρό των Παλαιστινίων. Αρκετές φιλοεβραϊκές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην γερμανική πόλη της Φραγκφούρτης. Η διεξαγωγή ωστόσο μιας φιλοπαλαιστινιακής στην πλατεία της Όπερας απαγορεύτηκε από τις αρχές, απόφαση που επικυρώθηκε και από το διοικητικό δικαστήριο της Έσης. Πάντως, στο Ντίσσελντορφ της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, περίπου 700 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και φώναξαν συνθήματα όπως «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη». Εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν υπέρ του παλαιστινιακού λαού και στους δρόμους της Βαρκελόνης. Ανάμεσά τους Παλαιστίνοι μετανάστες προερχόμενοι από άλλες αραβικές χώρες, αλλά και αρκετοί Ισπανοί υπήκοοι. Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε μπροστά στο κτίριο της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κέντρο της Καταλανικής πόλης. Χιλιάδες διαδήλωσαν υπέρ των Παλαιστινίων και στο Λονδίνο, και ενώ είχε προηγηθεί προειδοποίηση από την Μητροπολιτική Αστυνομία ότι θα μπορούσαν να συλληφθούν όσοι στηρίξουν ανοιχτά την Χαμάς. Η πρώτη συγκέντρωση έγινε από το πρωί έξω από τα κεντρικά γραφεία του BBC, ωστόσο ακολούθησαν και άλλες με προορισμούς όπως το Βρετανικό Κοινοβούλιο, αλλά και η Πρωθυπουργική Κατοικία στην Downing Street. Occupation no more!